Ολοκληρώνονται απόψε οι εργασίες του 14ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Άρτας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Στήλιος, κατά την ομιλία του παρουσίασε στο συνέδριο τις προτάσεις του κόμματος για τους νέους αγρότες, τονίζοντας παράλληλα το ενδιαφέρον για την αηφόρα αγροτική παραγωγή. Εμείς διαμορφώνουμε, επεσήμανε, τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι που θα ασχοληθούν να μπουν ανταγωνιστικά στον τομέα. Και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε ξεφεύγοντας από την πολιτική κουλτούρα των επιδομάτων που διανέμει φτώχεια και συντηρεί παθογένειες του παρελθόντος, αλλά δημιουργώντας ένα νέο υπόδειγμα ενίσχυσης της αγροτικής επιχειρηματικότητας, δημιουργώντας κατάλληλο περιβάλλον με μείωση φορολογικών συντελεστών, με αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο σχεδιάστηκε και κατατέθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κοινή αγροτική πολιτική και το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της ρευστότητας, παρέχοντας χρήματα και δυνατότητα να οργανωθούν και να αναπτυχθούν οι ομάδες παραγωγών και οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Έμφαση στις συνέργειες, στη συνεχή εκπαίδευση, στην καινοτομία. Ευχαριστώ πολύ. Είναι για μένα ξεχωριστή χαρά να μιλώ στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, διότι ο νους μου πάει πολλά χρόνια πίσω, στο τρίτο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, όπου ως δαπίτης, υπεύθυνος της ΔΑΠ Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια πρόεδρος της ΟΝΕΔ, συμμετείχα τότε στο συνέδριο για πρώτη φορά. Και σήμερα, στο 14ο συνέδριό μας, είμαι εδώ απέναντί σας. Μιλώ στους νεοδημοκράτες και τις νεοδημοκράτησες, μιλώ στους ονεδίτες και ονεδίτες, στους δαπίτησες και στους δαπίτες, ως βουλευτής Άρτας και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η χαρά είναι διπλή, διότι σήμερα θα μιλήσω για ένα θέμα που αφορά τους νέους μας, αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι μπορούν να μπουν, να δραστηριοποιηθούν, να απασχοληθούν και να εργαστούν στον πρωτογενή τομέα της πατρίδας. Να περιγράψω το έργο, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να υποστηρίξουμε τη νέα γενιά της πατρίδας μας. Οι πολιτικές μας αναγνωρίζουν τις δυνατότητες και τα προσόντα της νέας γενιάς. Στο Υπουργείο λοιπόν συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια όχι μέσα από την παλαιοκομματική αντίληψη και για τη στήρα οδό των παροχών και των ενισχύσεων, αλλά δημιουργώντας το κατάλληλο πλαίσιο που θα επιτρέψει την ανάδυση μια νέας γενιάς παραγωγών που επενδύουν στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, οι οποίοι συνδέουν την παραγωγή με τις ανάγκες της αγοράς, εξυγχρονίζουν τις καλλιεργητικές μεθόδους, επενδύουν στην ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων τους. Για να τα πετύχουμε αυτά, προωθούμε την εξειδίκευση, την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, τη δημιουργία των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Εχμή του δόρατός μας είναι το πρόγραμμα νέων αγροτών, νέων γεωργών. Πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 420 εκατομμυρίων ευρώ, που ανανεώνει την ηλικιακά τον πρωτογενή τομέα, δίνει μια καλή διέξοδο απασχόληση στους νέους, αντιμετωπίζει τα έξοδα της πρώτης εγκατάστασης, ενισχύει τους νέους που δεν βλέπουν ευκαιριακά την είσοδό τους στον τομέα της γεωργίας. Φίλες και φίλοι, με το πρόγραμμα των νέων γεωργών δίνουμε τη δυνατότητα σε 12.000 νέους να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Διπλασιάζουμε το ποσό που χορηγούμε από τα 17 έως 20.000 ευρώ στα 35 έως 40.000 ευρώ. Δίνουμε προκαταβολικά το 70% του ποσού και μια σημαντική διαφοροποίηση που έχει και προσωπική σφραγίδα. Σε αυτό το πρόγραμμα καταργήσαμε το φυσικό φάκελο. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθονται ηλεκτρονικά, ψηφιακά και συλλέγονται από διελειτουργικότητες και μόνο ένα απαιτούσε τη φυσική παρουσία σε δημόσια υπηρεσία στο ΚΙΣΕ. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει και αυτή ψηφιακά και ηλεκτρονικά. Καταφέρνουμε έτσι να μειώσουμε το χρόνο που θα δοθούν τα χρήματα στους νέους μας στο μισό σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα.
από τους 9 έως 14 μήνες που αποτούνταν τώρα, έχουμε πάει στους 7 έως 9 μήνες. Αυτό το πρόγραμμα αποτελεί μια διαδικασία πιλωτική, η οποία παράλληλα θα εφαρμοστεί και σε όλα τα προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Φίλες και φίλοι, με τις δράσεις που περιέγραψα, δεν δημιουργούμε απλώς νέες θέσεις εργασίας για τους νέους μας. Τους καθιστούμε μοχλό ανάπτυξης, εξυγχρονισμού και αναζωογόνησης του πρωτογενού του τομέα της χώρας. Όπως επεσήμανε και χθες ο πρόεδρός μας, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, στη Νέα Δημοκρατία έχουμε σχέδιο τετραετίας, πρόγραμμα οκταετίας και όραμα δεκαετίας για την πατρίδα μας. Χτίζουμε την Ελλάδα του αύριο λιθαράκι-λιθαράκι, τη χτίζουμε με τολμηρές τομές και δημιουργούμε και θετικά κεκτωμένα για τον Έλληνα πολίτη. Ευχαριστώ πολύ.